Σήμερα θα μιλήσουμε για την παραγωγή του σιδήρου και του τσαλιού. Πώς μια πρωτόγονη κοινωνία στην εποχή του σιδήρου, αλλά και για χιλιάδες χρόνια, παρήγαγε ατσάλι και σίδερο. Ξεκινάμε από το ρυχείο. Όλα ξεκινάνε από το ρυχείο. Βρίσκουμε ένα λόφο, ας πούμε, που έχει ορυκτό σίδερο, το εξορίσουμε με εμπόριο ή βρίσκεται στην περιοχή μας. Κάπως έρχεται στο καμίνι. Τώρα εδώ τι κάνουμε, φτιάχνουμε έναν φούρνο. Φούρνος πύλινος, πάντα σε κονικό σχήμα, μικρό σε μέγεθος, μισό ένα μέτρο. Ανάλογα το μέγεθος και τα λοιπά έχουμε περισσότερες φυσούνες, λιγότερες φυσούνες. Όλα αυτά είναι σχετικά, αλλά πάντα ήταν μικρό σε μέγεθος και κονικός. Γιατί κονικός, για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη διαφυγή θερμότητας στο περιβάλλον. Μεγαλύτερη απόδοση λοιπόν στο καύσιμό μας. Στο κάρβουνο, ξυλοκάρβουνο συγκεκριμένα το καύσιμό μας στην εποχή που μιλάμε. Το οποίο έχει πηγή άνθρακα, μας ενδιαφέρει αυτό, θα το συζητήσουμε στην πορεία γιατί μας ενδιαφέρει. Τώρα, δουλεύουμε τη φυσούνα, ανοιγοκλίνουμε τα φτερά τη, μπαίνει αέρας μέσα, τροφοδοτούμε με αέρα, με οξυγόνο λοιπόν τη φωτιά. Έχουμε μια σχισμή ώστε να διαφεύγει σαν υπομορφή λάβας, υπομορφή ρευστού, ό,τι δεν θέλουμε από τη μίξη μας εδώ, από το ρηκτό μας. Το ρηκτό σίδερο έχει μέσα πολλά πράγματα, χώμα, άλλα μέταλλα, πετραδάκια, σκόνη κλπ. Αυτά δεν τα θέλουμε εδώ μέσα και με τη φωτιά αυτά τα πράγματα θα ρευστοποιηθούν. Σε αντίθεση με το σίδερο, όλα αυτά, τα άλλα υλικά, άμμος, πέτρες κτλ. Και τα άλλα μέταλλα ρευστοποιούνται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, θερμοκρασία την οποία την επιτυγχάνει αυτός εδώ ο πλοϊκός φούρνος. Σε αντίθεση, το ρηκτό σίδερο που βάζουμε εδώ μέσα δεν ρευστοποιείται. Δυστυχώς δεν έχουμε την τεχνολογία σε αυτή την εποχή ώστε να ρευστοποιήσουμε το σίδερο. Όμως είναι αρκετά μεγάλη θερμοκρασία ώστε τα μόρια του σιδήρου να ενωθούν μεταξύ τους. Και έτσι, μετά από ώρες, ακόμα και ημέρες λειτουργίας αυτού εδώ του φούρνου, έχουμε σαν τελικό προϊόν μία μάζα σαν σφουγγάρι σε όψη με πόρους μαύρο, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο σίδερο. Δεν είναι καθαρό σίδερο, είναι όμως σίδερο στη μεγαλύτερη πλειοψηφία του. Ακατέργαστο φυσικά σε πρώτη φάση. Αυτό στη συνέχεια περνάει εδώ, στη δεύτερη φάση, που εδώ τι κάνουμε, εδώ διαχωρίζουμε το σίδερο από το ατσάλι. Πού βρέθηκε το ατσάλι? Καλή ερώτηση. Το ατσάλι βρέθηκε ως εξής. Σε αυτή τη μεγάλη θερμοκρασία, τροφοδοτώντας εμείς συνεχόμενα κάρβουνο, αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι τότε, ξέρουμε όμως εμείς σήμερα, είναι ότι το σίδερο απορροφάει τον άνθρακα σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Και έτσι έχουμε σημεία αυτής της μάζας, τα οποία φαίνονται στα μάτια μας ασημένια, ανοιχτόχρωμα, σε αντίθεση με το μαύρο που είναι όλο το υπόλοιπο. Γιατί εδώ είναι ατσάλι. Αυτά τα κομμάτια είναι ατσάλι και οι άνθρωποι εμπειρικά το μάθανε, ότι αυτά τα κομμάτια είναι πιο σκληρά. Είναι καλύτερης ποιότητας υλικό. Έτσι άρχισαν να τα διαχωρίζουν. Ατσάλι στη μία μεριά, σίδερο στην άλλη μεριά. Τι κάνουν όμως τώρα? Αυτά τα κομμάτια δεν είναι έτοιμα προς χρήση. Έχουν ακόμα μέσα πάρα πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν θέλουμε να έχουν. Κυρίως φόσφορο και άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να έχουμε εδώ μέσα. Άμμο κλπ. Για να τα ενοποιήσουμε αυτά άλλα και ταυτόχρονα να αφαιρέσουμε αυτά τα άλλα στοιχεία που δεν θέλουμε, ακολουθούμε μία διαδικασία. Στο βήμα 3. Η διαδικασία μας είναι η εξής. Έχουμε αμμόνι, πέτρινα αμμόνια, όχι όπως έχουμε συνηθίσει σήμερα, σιδερένια αμμόνια, έτσι. Πέτρινα αμμόνια στην εποχή που συζητάμε. Πάνω στον ξύλινο κορμό συνήθως. Σφυρί, φωτιά. Επειδή κάνουμε θερμοκρασίες πολύ ψηλές, όπως εδώ πέρα, όχι με αυτό το φούρνο, στο καμίνι πλέον ο σιδεράς. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο, έτσι, τόσο μεγάλη κατασκευή. Στο κανονικό του το καμίνι μπορεί να επιτύχει αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί πλέον έχουμε σπάσει σε κομμάτια αυτή τη μάζα. Οπότε δουλεύουμε κομμάτι-κομμάτι. Και τι κάνουμε, αυτά τα πράγματα εδώ τα κάνουμε σαν πίτες. Τα
Τα απλώνουμε σαν πίτες, στηβάζοντας το σίδερο σε στίβο μεταξύ τους, το ατσάλι σε στίβο έτσι μεταξύ τους, τα κομμάτια. Τα ενώνουμε. Όχι φυσικά το κολλήσι και τέτοια, έτσι. Τα ενώνουμε με το σφυρί και τη φωτιά. Τα ενοποιούμε. Σαν πλαστελίνη, ας πούμε, μια στρούς πλαστελίνης πολλά από βάλει, τα πιέζουμε, ενώνουμε. Κάπως έτσι. Σαν οπτικό, έτσι, να έχουμε να δώσω ένα οπτικό παράδειγμα. Το ενώνουμε, σφυριλατούμε, μακραίνει, το κόβουμε πάνω το ένα πάνω στο άλλο, το ξαναενώνουμε, το ξαναμακραίνουμε, το ξανακόβουμε και παραλαμβάνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτή η διαδικασία μάλλον είναι η διαδικασία, και για το ατσάλι και για το σίδερο. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία πολλές φορές. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θεωρούμε ότι πλέον είναι αρκετά ομοιογενές το τελικό προϊόν μας. Έχουμε όσο πιο καθαρό σίδερο μπορούμε, όσο πιο καθαρό ατσάλι μπορούμε. Τι ποιότητα στο ατσάλι έχουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το ερευνούμε πρακτικά. Το δοκιμάζουμε για να δούμε έτσι πώς συμπεριφέρεται. Εδώ έχει πάρα πολύ σημασία με τι υλικό ξεκινήσαμε. Όσο καλύτερο ήταν το ρηκτό που ξεκινήσαμε εξ αρχής, τόσο καλύτερο ατσάλι έχουμε εδώ στο τέλος. Γιατί δεν έχουμε κάποιον πραγματικό τρόπο σε αυτό το στάδιο της ιστορίας να ελέγχουμε στην πραγματικότητα τι ατσάλι θα μας δώσει αυτή η διαδικασία εδώ πέρα. Ό,τι μας δίνει το παίρνουμε. Ίσα ίσα ούτε ξέρουμε ακόμα πώς διαμορφώνει το ατσάλι, πόσο μάλλον πώς να προσθέσουμε χημικά στοιχεία μέσα ή οτιδήποτε. Απλά ό,τι μας δίνει το παίρνουμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα διαμορφώσει μια μπάρα έτσι ατσαλιού, μια μπάρα σιδήρου. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι έχουμε χάσει πάρα πολύ υλικό. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, παραδείγματος χάρη, με ένα κιλό εδώ πέρα, το σκουντάρι μας εδώ είναι ένα κιλό, εδώ μπορεί να έχουμε 30-40 γραμμάρια ατσαλιού, 300-400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, ας πούμε έτσι, σιδήρου. Πάντως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ποσοστό, μπορεί και το μισό ακόμα, χάνεται κατά τη διαδικασία αυτή του αναδιπλώματος κτλ. Γιατί χάνεται, για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές, οπότε σε επαφή με τον αέρα το καυτό μέταλλο οξυδώνεται απευθείας, όποιος έχει παρακολουθήσει εκπομπές που σφυριλατούν ή έχει σφυριλατήσει ο ίδιος, το βλέπει αυτό το πράγμα, είναι αυτά τα μαύρα φλούδια που φεύγουν από το μέταλλο την ώρα που το χτυπάμε. Οπότε χάνουμε υλικό από εκεί και επίσης χάνουμε υλικό το οποίο δεν είναι σίδερο. Είναι αυτά τα άλλα πράγματα που έχουμε εδώ μέσα τα οποία καίγονται και φεύγουν έξω από το μεταλλό μας. Τα δουλεύουμε έξω. Το οποίο είναι καλό φυσικά. Το άλλο δεν είναι. Αυτό είναι καλό, έτσι αυτά τα πράγματα να φεύγουν. Το ότι χάνουμε σίδερο, μέταλλο μάλλον έτσι για τσάλι σίδερο δεν είναι καλό, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Πρέπει να το καθαρίσουμε αναγκαστικά. Δεν μπορούμε αλλιώς. Στην εποχή που μιλάμε, το αναδίπλωμα δεν είναι προαιρετικό, πρέπει να το κάνουμε. Σε αντίθεση με σήμερα που το κάνουμε για διακοσμητικούς λόγους και τα λοιπά, αυτό που αποκαλούμε δαμασκηνό είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Εκεί δεν έχει σχέση με αυτό. Έχει, η διαδικασία είναι ίδια, αλλά είναι για άλλους λόγους, τελείως άλλους λόγους. Και δεν είναι και δαμασκηνό επίσης, δεν είναι τέλος πάντων άλλη κουβέντα. Λοιπόν, εδώ πέρα η κοινωνία μας είναι χαρούμενη, έτσι έχουμε σίδερο, έχουμε τσάλι. Και πηγαίνουμε σε αυτό το bonus που είπα ότι θα συζητήσουμε. Άμα, νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Έχουμε ένα bonus εδώ πέρα. Αυτό το bonus τι είναι, πώς αξιοποιούμε στο μέγιστο το ατσάλι μας, στα μαχαίρια και τα σπαθιά που φτιάχνουμε. Η διαδικασία είναι η ίδια, είτε είναι μαχαίρι είτε είναι σπαθί, εντάξει, ανάλογα τον τύπο του σπαθιού, τον τύπο του μαχαιριού κτλ. Αλλάζει. Η λογική όμως είναι αυτή. Αυτή η διαδικασία ακολουθούταν από όλους τους λαούς, ευρωπαϊκούς και ασιατικούς. Είναι η πιο απλή μορφή αυτής της διαδικασίας εδώ πέρα. Και είναι εύκολα κατανοητή, πιστεύω τουλάχιστον. Θα προσπαθήσω έτσι να την εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Εδώ, εντάξει, βέβαια να πω σε αυτό το σημείο κάποιος που δεν τον ενδιαφέρει η μαχαιροποία ή η δημιουργία σπαθιών κτλ. Μπορεί να σταματήσει έτσι να βλέπει. Τελείωσε, ας πούμε, η εξήγηση πώς από το ρηκτό ερχόμαστε σε ατσάλι και σίδερο. Για τους υπόλοιπους συνεχίζουμε. Εδώ τοποθετούμε μία μπάρα σιδήρου στο πάνω μέρος. Μία μπάρα τσαλιού στο κάτω μέρος. Τα ενώνουμε με φωτιά και σφύρι μεταξύ τους. Στη συνέχεια κόβουμε υπογωνία. Τη γωνία που κόβουμε είναι η γωνία του σιδήρου, αφήνοντας κάπου τη γωνία του τσαλιού ανέπαφη, έτσι, σε κλίση, υπογωνία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα.
το κομμάτι αυτό του σιδήρου που κόβεται επιστρέφει στην αρχική διαδικασία. Δεν πάει τίποτα χαμένο σε αυτήν την εποχή. Ή αμερικανικό λαμβάνω σε αυτήν είναι εδώ τη φάση. Λοιπόν. Τώρα, στη συνέχεια με το σφυρί μα πιέζουμε προ τα μέσα και κάτω, έτσι, υπογωνία, το σίδερο. Και ταυτόχρονα προ τα πάνω το ατσάλι. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Εδώ έχουμε ατσάλι στη μύτη και στην κόψη, σίδερο στην πλάτη και πίσω στη λαβή. Συνήθως η λαβή είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι σιδήρου το οποίο το κολλάμε στη συνέχεια, στη λάβα, σε αυτή την εποχή. Είναι πιο εύκολο έτσι. Και αυτό κάνουν συνήθως. Πάντα οι λαβές ήταν σιδερένιες. Ο τρόπος διέφερε, αλλά συνήθως αυτή τη διαδικασία το κόλλαμε μετά. Με ποδιά και σπίρι φυσικά, όχι ηλεκτροκολλήστη, τι πράγματα δεν υπήρχαν έτσι τότε φυσικά. Οπότε οδηγούμαστε σε αυτό το θνητό αποτέλεσμα και έχουμε ένα τέλειο, ας πούμε, για την εποχή μας εργαλείο ή όπλο, ανάλογα τι είναι. Γιατί είναι τόσο σημαντικό τώρα αυτό, σαν έξτρα σημείωση εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτισμούς, δύο λαούς. Ο ένας έχει ατσάλι στη διάθεσή του, ο άλλος δεν έχει ατσάλι στη διάθεσή του. Γιατί δεν έχει, γιατί δεν γνωρίζει αυτά τα μυστικά εδώ πέρα. Αυτά τα πράγματα τα κρατούσαν οι τεχνίτες σαν κρυφό μυστικό μέχρι τον τάφο τους. Δεν το αποκάλυπτε ποτέ κανείς σε κανέναν. Ήταν τότε η εποχή έτσι. Το μυστικό έπρεπε να διατηρηθεί για πάρα πολλούς λόγους. Πώς, ας πούμε, σαν παρένθεση έτσι γρήγορα στο Βυζάντιο, το υγρό πυρ ήταν ένα από τα βασικότερα μυστικά του κράτους. Άμα το αποκάλυπτε στην Παρασκευή του, ήταν άμεση εκτέλεση και σε ένα και όλο του γενικού προσώπου κατευθείαν. Ήταν κρατικό μυστικό. Το ίδιο ακριβώς ήταν ουσιαστικά και εδώ πέρα τότε. Δεν αποκάλυπτε ποτέ αυτό το πράγμα, το διαχωρισμό του ατσαλίου κτλ. Ήταν πληροφορίες κρυφές, απαγορευμένες και τα σχετικά. Οπότε ένας πολιτισμός μπορούσε να έχει την ίδια περίοδο μόνο σίδερο, ο άλλος ατσάλι. Αυτός που έχει ατσάλι έχει καλύτερα γεωργικά προϊόντα, καλύτερα όπλα, καλύτερα εργαλεία. Οπότε προφανώς είναι σε καλύτερη θέση έναντι του άλλου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό η παραγωγή ατσαλιού σε αυτή τη φάση της ιστορίας που μιλάμε και ανέκαθεν. Έτσι, μέχρι την ανακάλυψη του κάτω πετρελαίου, το ατσάλι ήταν η πιο σημαντική πρώτη ύλη που είχε η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτά πιστεύω έχουμε ολοκληρώσει. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο εδώ πέρα να προσθέσω. Σε άλλα επεισόδια, αυτή είναι την τεχνική και άλλες τεχνικές τέτοιες σφυριλάτες μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά. Αυτά είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα, απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τις σφυριλάτες ή σφυριλάτουν ήδη κτλ. Δεν είναι τόσο πληροφοριακού χαρακτήρα όσο αυτά εδώ τα βίντεο, γι' αυτό και δεν το αναλύω τόσο πολύ εδώ πέρα. Και το βίντεο είναι μεγάλο, δεν χρειάζεται να είναι πιο μεγάλο, οπότε... Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ό,τι άλλη έτσι, ερώτηση και πληροφορία κτλ. Μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια κτλ. Άλλα θέματα έτσι, συζήτησης. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα βοηθάει το feedback έτσι, του κοινού, να το πούμε έτσι. Πιστεύω ότι εδώ το setup έτσι, με τον πίνακα να είναι πιο καλό, να μπορεί μεγαλύτερη ευκρίνεια να παρακολουθήσει κάποιο τα σχέδια γράμματα κτλ. Αυτά. Θα τα λέμε στο επόμενο.